Νέος κύκλος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στις κτηνοτροφικές μονάδες της χώρας και την μη κυβερνητική οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδας Αλληλεγγύη. Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη αποκάλυψη πως οι ιδιωτικά ψυγεία της οργάνωσης, όπου φυλάζονταν κατεψυγμένα πτηνοτροφικά προϊόντα που θα δίνονταν σε τρίτες χώρες ως ανθρωπιστική βοήθεια, βρέθηκαν προϊόντα λιωμένα. Η αποκάλυψη αυτή έφερε για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια την αδυναμία συνεργασίας της οργάνωσης Αλληλεγγύη με τις πτηνοτροφικές μονάδες της χώρας, ώστε να αξιοποιηθούν τα προϊόντα των μονάδων που δεν καταναλώθηκαν εξαιτίας της κρίσης από τη γρίπη των πτηνών και να διοχετευτούν σε τρίτες χώρες ως ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Πίνδος, Μιχάλη Κασί, το περιστατικό αυτό αποδεικνύει την αδυναμία αλλά κυρίως την αδιαφορία της οργάνωσης και της πολιτείας να ολοκληρώσουν τη συνεργασία που είχαν ξεκινήσει. Ήταν αναμενόμενο κατά την άποψή μου και το περίμενα, για τον λόγο του ότι στην αδυναμία την οποία εκδήλωσε η αλληλεγγύη, αν θέλετε και στην αδιαφορία τόσο της αλληλεγγύης όσο και της πολιτείας να διοχετεύσει τα προϊόντα αυτά προς τρίτες χώρες όπως είχε αναλάβει να το κάνει, και εκτός αυτού έχει παραλάβει και τα χρήματα η αλληλεγγύη, και τα χρήματα τα έχει παραλάβει εδώ και ένα χρόνο περίπου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διοχετεύσει, αν θέλετε, να δώσει τις ποσότητες αυτές για το σκοπό των οποίων είχαν αγοραστεί. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε μια τόσο μεγάλη αδιαφορία, τόσο από πλευράς της πολιτείας όσο και από πλευράς της αλληλεγγύης, σε ό,τι έχει σχέση με τη διαχείριση των κατεψυγμένων προϊόντων που είχαν σχέση με τα προϊόντα και με τις αποθήκες που δημιουργηθήκαν με τη γρίπη των πτηνών, στην αδυναμία της να υλοποιήσει, αν θέλετε, αυτή την δέσμευση την οποία είχε αναλάβει, βρίσκουν κάποια προσχήματα. Τώρα, όσον αφορά για το γεγονός εάν τα προϊόντα ήταν αλλοιωμένα, αυτό και από την νομοθεσία προκύπτει ότι είναι υπεύθυνη η αλληλεγγύη και, αν θέλετε, ο χώρος ο οποίος φυλάσσονταν τα προϊόντα αυτά, οι αποθήκες, σε ό,τι έχει σχέση. Οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις δεν έχουν καμία σχέση. Εμείς διεκδικούμε το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην αλληλεγγύη, χρήματα τα οποία ήταν να πάνε για το σκοπό στήριξης του κλάδου της πτηνοτροφίας.